Είναι δυνατόν μια εταιρεία να αντιμετωπίζει δικαστικές διαμάχες γιατί ένα παιχνίδι το οποίο κυκλοφόρησε ή η κονσόλα για να παίζουν το παιχνίδι αυτό μπορεί να κολλάει ή να έχει τεχνικά προβλήματα? Ναι λοιπόν, είναι δυνατόν. Η Βάλια Καϊμάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή θα μας εξηγήσει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία για το παιχνίδι Cyberpunk 2077. Η ημερομηνία είναι μακρινή, το παιχνίδι όμως πρόσφατο. Καλημέρα Βάλια, χρόνια πολλά. Καλημέρα Μαρία μου και χρόνια πολλά σε όλους. Πόσο πολλά ήταν τα προβλήματα λοιπόν που... Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Δεν είναι οι χρήστες αυτοί που κάνουν αγωγές στην CD Projekt, την πολωνική εταιρεία η οποία έχει βγάλει το παιχνίδι, είναι οι επενδυτές. Και μάλιστα έχουν γίνει τρεις αγωγές από επενδυτές στην Πολωνία, που είναι και η έδρα της εταιρείας, αλλά έγινε και μια πολύ μεγάλη διεθνής αγωγή από την εταιρεία Rosen, η οποία είναι εξειδικευμένη σε πνευματικά δικαιώματα. Λοιπόν, θεωρείτε οι εταιρείες, θεωρούν οι εταιρείες ότι πλήττεται η αξιοπιστία τους? Θεωρούν οι εταιρείες ότι έκαναν οι πελάτες τους έκαναν μια επένδυση η οποία πήγε στον πάτο. Μάλιστα. Και πήγε στον πάτο γιατί η εταιρεία δεν ήταν έτοιμη να βγάλει το παιχνίδι. Λοιπόν, τι συμβαίνει, γιατί είναι μια ταυτόχρονη συγκυρία από διάφορα πράγματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα να δούμε. Το πρώτο να πούμε καταρχήν τι είναι αυτή η εταιρεία. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια μικρή πολωνική εταιρεία η οποία μέσα σε 5 χρόνια, 6 περίπου, έγινε από μια εταιρεία των κεφαλαίου 20 εκατομμυρίων δολαρίων σε μια εταιρεία 120 εκατομμυρίων δολαρίων. Το οποίο είναι τεράστιο. Απίστευτα κέρδη, ναι. Ουσιαστικά είναι μια εταιρεία gaming η οποία φτιάχνει παιχνίδια. Φτιάχνει παιχνίδια. Οι μεγάλες της, γι' αυτό μας ακούν, αν έχουν πάρει, έτσι, ξέρουν κάτι από τίτλους, ας πούμε, παιχνιδιών, η πολύ μεγάλη σου επιτυχία ήταν το Witcher, που έγινε και σειρά, ήταν βιβλίο, παιχνίδι, σειρά για την ακρίβεια. Λοιπόν, το Witcher και οι τρεις του εκδοχές, τα τρία του επεισόδια, ήταν η πολύ μεγάλη σου επιτυχία που τους εκτόξευσε. Ταυτόχρονα έχουμε αυτή την περίοδο καινούργια κονσόλα, την PlayStation 5. Λοιπόν, η οποία Sony είχε υποσχεθεί ότι τα παιχνίδια της 4 θα παίζουν και στην 5, την καινούργια. Ναι. Η εταιρεία αυτή έφτιαξε ένα και παιχνίδι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της 5, άφησε όμως πίσω τις παλιότερες γενιές. Τόσο λοιπόν την PlayStation 4, όσο και το Xbox One, που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα η μεγαλύτερη, η πιο πρόσφατη κονσόλα. Ένα πρόβλημα αυτό, τεχνικό. Κάτι τους ξέφυγε και δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι που θα δουλεύει πολύ καλά και στα δύο. Δεύτερο πρόβλημα. Άλλες εταιρείες, οι οποίες είχαν προγραμματίσει να βγάλουν παιχνίδια για τα Χριστούγεννα, μαθαίνοντας ότι αρχές Δεκεμβρίου θα κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο παιχνίδι Cyberpunk 2077, το οποίο ήταν σούπερ διαφημισμένο, ότι θα ήταν το γεγονός του 2020, πώς να το πω έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πήγαν πίσω την κυκλοφορία των δικών τους παιχνιδιών. Μάλιστα. Οπότε είναι δικαιολογημένη δυσαρέσκεια που προξάνησαν τα τεχνικά προβλήματα του παιχνιδιού. Λοιπόν, αυτό όμως μας δείχνει το εξής. Μας δείχνει ότι η βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών πια δεν είναι μια περιθωριακή βιομηχανία όπως ήταν κάποτε. Είναι μια τεράστια βιομηχανία η οποία κυνηγάει από πίσω, είναι σχεδόν έτοιμη να φτάσει στον κινηματογράφο με μια δυναμική να τον ξεπεράσει ως βιομηχανία θεάματος. Και με τεράστια κεφάλαια να παίζονται πια σε αυτό το τομέα. Ναι, είναι μαγικό το πώς έγινε κάτι, το πώς πήρε τόσο πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Ευκαιρία είναι να πούμε επίσης ότι η Πολωνία είναι μια χώρα που δεν την έχει στο μυαλό όταν μιλάς για βιντεοπαιχνίδια. Σκέφτεσαι πιο πολύ Ηνωμένες Πολιτείες, σκέφτεσαι Γαλλία, αλλά δεν σκέφτεσαι Πολωνία. Τι έγινε στην Πολωνία με το άνοιγμα της χώρας στον καπιταλισμό, να το πούμε έτσι? Μπήκανε πάρα πολλά μαζικά, πάρα πολλά, όχι ψεύτικα, παιχνίδια σπασμένα. Ναι. Και γέμισε μία ολόκληρη γενιά από σπασμένες κονσόλες και σπασμένα παιχνίδια
τα οποία ήταν μια τεράστια μαύρη τρύπα στη βιομηχανία. Αυτά όμως έκαναν τόσο δημοφιλή, γιατί ήταν τόσο διψασμένα τα παιδιά και οι νέοι εκείνη την περίοδο να δούνε τι είναι αυτό, γιατί τους ήρθε πολύ αργότερα από βέβαια, τις οπότε έγινε και το υπόλοιπο. Από αυτή τη γενιά έγινε το επόμενο βήμα, μάλιστα. Έγινε ένα boom τεράστιο στην Πολωνία. Λοιπόν, η Sony αναγκάστηκε να βγάλει το παιχνίδι από τις πωλήσεις της, γιατί να μην ξεχνάμε επίσης ότι το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων δεν γίνεται πια σε φυσικά καταστήματα, αλλά γίνεται μέσα από τις πλατφόρμες που έχουν οι ίδιες εταιρείες για να πουλάνε για την PlayStation, ας πούμε, είναι η Sony. Και μέσα από εκεί μπορείς να πληρώνεις online και κατεβάζεις το παιχνίδι διαδικτυακά. Όσο για τη Microsoft, για τη δική της πλατφόρμα, είπε ότι όποιος θέλει μπορεί να καταθέσει έτσι και να πάρει τα λεφτά του πίσω. Μάλιστα. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι ετοιμάζονται όχι απλώς να κάνουν μηνύσεις στη CD Projekt, αλλά να τους γδίσουν κυριολεκτικά. Και θα το παρακολουθούμε βεβαίως εμείς. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.